Η Μέρη Σνατσάκη στο πρώτο θέμα της Κυριακής. Ωραία, ωραία. Έχετε να σου διαβάσω ανθρώπους λίγο τώρα. Θέλω να διαβάσω τι είπα. Πες τι είπες. Να σας πω ρε παιδιά, γιατί έχει υπογραμμίσει μόνο αυτά για το Μύρο να στρατεί. Μα γιατί αυτά υπογραμμίσει. Αυτά που λέει Χριστιανέ μου και το Ποκόντερ σου. Θα ήθελα να βάλω μια τελεία. Όχι, μια κοριτσάκι γυναίκα. Όχι, όχι, θα ήθελα να βάλω μια τελεία. Είπαμε γιατί χώρισα και να μην το ξαναπούμε. Ξέρετε γιατί χώρισα. Αποφασίσαμε ότι είχε κλείσει ένα κύκλο και θα έπρεπε να σεβαστούμε το ότι έχει συμβεί μεταξύ μα τα τελευταία 4,5 χρόνια. Δεν θέλαμε να ευτελίσουμε τη σχέση μα και έτσι χωρίσαμε γιατί είχαμε σεβασμό ένα στον άλλο. Οπότε, αφού δόθηκε αυτή η φοβερή απάντηση για τέταρτη φορά τουλάχιστον, και εγώ βάζω μια τελεία τώρα. Σταμάτησε εκεί η Σάσα. Η Σάσα μου θα βάλει μια τελεία. Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ να σε ρωτήσω κάτι, μην απαντήσω. Εγώ θα σε ρωτήσω. Ρε παιδί μου, αυτό ο χωρισμό από το Μύρωνα, γιατί είναι λάθο να λέμε με το Μύρωνα, αφού χώρισε είναι από το Μύρωνα, έχει δοθεί τεράστια. Νομίζουμε όλοι ότι έχουν γίνει τέρατα. Ναι, έτσι. Ήταν ένα απλό χωρισμό. Ήταν ένα απλό βαρετό. Μα ξενερώνει. Βαρετό. Γίνει τα τέρατα, βαρετό χωρισμό. Ναι, εντάξει. Μπορεί να μην έλεγα όμω ότι είναι ένα απλό βαρετό χωρισμό. Μπορεί να σου έλεγα ρε φέι στη ζωή τα πράγματα. Δεν του καθενό. Όπως... Αλλά ήταν ένα απλό βαρετό χωρισμό. Δεν έγινε. Δεν έγινε κάτι έτσι για. Δεν υπήρξε. Εντάξει, ξενερώστε σας αφήνω. Για τους δημοσιογράφους. Επίσης, διαψεύδει κιόλας ότι υπήρξε την τροπρόσωπο η Μέρη συνέντευξη που είχε ακουστεί. Ναι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και δεν θέθηκε ποτέ και το ζήτημα του γάμου. Αυτά τα δύο όντως τα ξεκαθάρισα. Τα υπογραμμίσαμε. Τα υπογραμμίσατε, τα είπαμε, τελεία. Ελεάνα Τρυφίδου.